Βουλευτή του νότιου τομέα, παρακαλώ, να τα λέμε και αυτά. Εκλογές, καλό μεσημέρι, κύριε Κυρανάκη. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι εξαιρετικά. Εσείς? Χαιρόμαστε, γιατί είδαμε και μέσα στη βδομάδα ότι είχατε κάτι παρατράγουδα πάλι με το τζάμι που σας έσπασαν στο αυτοκίνητο και ελπίζω όλα, ναι, καλά. Ναι, μου έσπασαν τρίτη φορά το αυτοκίνητο μόνο το 2022. Τρίτο στο κακό, ελπίζω να τελειώσει. Σας βάλα στο μάτι, στην δηλαδή ίδια περιοχή συνέβη αυτό ή δύο φορές στην ίδια περιοχή και άλλη μία στο κέντρο. Μάλιστα. Στο μάτι. Πάμε καλά από αστυνόμευση. Συγγνώμη, δεν άντεξα. Δεν έχει να κάνει. Θανάση, μην τσακωθούμε τώρα τον άνθρωπο που προλάβαμε να το πούμε. Απαντήστε, κύριε Κυρανάκη, στην πρώτη ερώτηση που σας έθεσε η κυρία Γκαντώνα περί αστυνόμευσης. Ότι πάμε καλά από αστυνόμευση. Γιατί τα ήθελε ο οργανισμός. Ναι, εντάξει, να μας απαντήσει ο άνθρωπος. Επειδή μιλάτε και οι δύο μαζί, δεν έχω καταφέρει να ακούσω ποια είναι η ερώτηση. Όχι, είπα εγώ ότι πάμε καλά από αστυνόμευση. Εντάξει, δεν μπορεί να υπάρχει ένας αστυνομικός για κάθε αυτοκίνητο ούτε για κάθε πολίτη. Σίγουρα, αλλά όταν σας πάνε τα μάξι τρεις φορές μέσα στην ίδια χρονιά, έχουμε ένα θέμα, όπως και να το κάνουμε. Ναι, εντάξει, προς Θεού δεν μπορώ να ζητήσω να υπάρχει ένας αστυνομικός για κάθε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί. Προφανώς θα είναι μεσαία εγκληματικότητα και στη μικρή εγκληματικότητα έχουν ανακοινωθεί τα νούμερα ότι έχουν μειωθεί. Εγώ είμαι στους πιο άτυχους. Εντάξει, μπορεί να είναι θέμα ατυχίας. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε στα υπόλοιπα. Να ξεκινήσουμε από το θέμα της κυρίας Σπυράκη, κύριε Κυρανάκη, και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι όλο αυτό το κλίμα, τοξικό είναι η λέξη της μόδας να το χαρακτηρίζουμε τους τελευταίους μήνες, και με την κυρία Σπυράκη τώρα αυτό που έγινε, νωρίτερα βεβαίως με τα ζητήματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων νόμιμων ή μη νόμιμων που θίξανε και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, εάν θεωρείτε ότι αρχίζει να δημιουργείται ένα κλίμα αρνητικό γύρω από το θεσμικό προφίλ της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο σταθερά επιχειρεί να προβάλλει και να καλλιεργεί ο Πρωθυπουργός, κύριε Κυρανάκη. Ναι, και κάνει τα πάντα για να προστατεύσει αυτό το προφίλ με κάθε ευκαιρία, και νομίζω γι' αυτό ήταν και ακαριέα η αντίδρασή του στην χθεσινή ανακοίνωση που είχαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκείνος έχει τη συνολική εικόνα, εκείνος έχει όλα τα δεδομένα. Φαντάζομαι ότι για να πήρε με τέτοια απόφαση θα έχει τους λόγους του. Πιστεύετε παρόλα αυτά, κύριε Κυρανάκη, και με φόντο και άλλες υποθέσεις που είχαμε δει στο παρελθόν, όχι ότι θέλω να τις συμψηφίσω σε καμία περίπτωση, ότι αυτό μπορεί να στοιχήσει στη Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά, ή θα το περάσετε σαν να μην συμβαίνει τίποτα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι εμφανής η διαφορά ήθους που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία, τον τρόπο που αντιμετωπίζει αυτά τα περιστατικά. Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δύο πρώην υπουργούς του και μέλη του, οι οποίοι είναι στο ειδικό δικαστήριο αυτή τη στιγμή και δεν έχει αναστείλει την ιδιότητά τους ως τελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ως μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέει πάρα πολλά σε σχέση με την αντίδραση που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κάτι πολύ πιο μικρό και απλό, με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, σύν του ότι αντιδρά ακαριέα, χωρίς δεύτερη σκέψη, όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα τα οποία προκαλούν το κοινό αίσθημα και χαλάνε, γκρεμίζουν την σχέση εμπιστοσύνης που προσπαθούμε με πολύ αγώνα να χτίσουμε μεταξύ των πολιτών, μεταξύ της νέας γενιάς και του πολιτικού συστήματος συνολικά, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Να σας ρωτήσω αυτό είναι κάτι. Ένα προσωπικό στοίχημα του Κυριάκου Μητσοτάκη όλα αυτά τα χρόνια, και νομίζω ότι γι' αυτό τραβάει κάθε φορά μια κόκκινη γραμμή, ώστε να μην υπάρχει καμία υπόνοια περί του αντιθέτου. Ναι, επειδή λέγαμε προηγουμένως και με το Θανάση, μιλάγαμε για τις τάσεις της MRB, εντάξει, βγαίνουν και άλλες δημοσκοπήσεις, θα δούμε και άλλες στην πορεία. Γνωρίζουμε ότι ο διακηρυγμένος στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Για να έχετε αυτοδυναμία, πρέπει να πάρετε ένα 37-38% κάπου εκεί. Προς το παρόν, αυτό το σενάριο φαίνεται ότι Για να έχουμε αυτοδυναμία, πρέπει στις δεύτερες εκλογές να πιάσουμε το 38,1-38,2% και να μην αυξηθούν τα κόμματα. Θέλω να σας ρωτήσω, με βάση τα δεδομένα τα σημερινά, αυτό δεν προκύπτει. Κατά συνέπεια, θα πρέπει με κάποιον να συνεργαστείτε. Αισθάνεστε πιο κοντά πού? Ο κύριος Ανδρουλάκης, μισό λεπτό, να ολοκληρώσω και θα μου πείτε. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης σας κλείνει την πόρτα προς στιγμή. Έχει ανοίξει διάπλατα την πόρτα στον κύριο Αλέξη. Μην κουράζεστε με τις εναλλακτικές και θα σας εξηγήσω. Εγώ γιατί δεν κουράζομαι, η δουλειά μου αυτή είναι. Ναι. Θέλω να πω ότι με τα νούμερα, ακόμα και αυτά τη MRB που ανακοινώσετε, αν μπει αναγωγή τη διευκρινή τη ψήφου, φτάνει η Νέα Δημοκρατία σε ένα ποσοστό 34-35%. Ναι. Αυτό στην πρώτη κάλπη. Έτσι. Έχουμε δει όμως παραδοσιακά, και εσείς το ξέρετε από την εμπειρία σας και ο κ. Φουσκίδης φυσικά την εμπειρία σας καλύπτοντας προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ότι σε σχέση με τα δημοσκοπικά δεδομένα, πάντα στην κάλπη
τα δύο πρώτα κόμματα τουλάχιστον έχουν παραπάνω ποσοστά. Διότι υπάρχει Σπύρος. Σύμφωνοι. Εγώ σα λέω, αν δεν προκύψει αυτοδυναμία, το έχετε εξετάσει από το σενάριο. Αν στην πρώτη κάλπη η Νέα Δημοκρατία πετύχει ένα ποσοστό τη τάξη 34-35%, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κοντά και απόλυτα εφικτό να χτυπήσει το στόχο 38% και την αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές. Όμως πρέπει να γνωρίζουν αυτοί που θέλουν, επιθυμούν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, να δώσουν μια ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή μας, στην παράταξή μας, να γνωρίζουν ότι υπάρχει υπαρκτός κίνδυνος στην πρώτη κάλπη της διπλής αλλαγής, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το ΜΕΡΑ25 του κ. Βορουφάκη να σχηματίσουν κυβέρνηση. Και αυτό διότι αν τα ποσοστά τους συνολικά αφρίσουν ένα 45%, αυτό με τα νούμερα που υπάρχουν σήμερα, συνδυαστικά κόμματα εκτός Βουλής, ποσοστά των άλλων κομμάτων κλπ. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα μόρφωμα κυβέρνηση συνεργασίας Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Παρουφάκη. Είναι ένα επαρκτό σενάριο, άρα λοιπόν δεν πρέπει να είναι χαλαρή η ψήφος αυτών που επιθυμούν να έχουν μία ακόμη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Η πρώτη κάλπη είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς. Κύριε Κυρανάκη, θα ήθελα να πάμε λίγο πάλι σε ζητήματα της αστυνομίας από μια διαφορετική σκοπιά σε σχέση με αυτό που σχολιάζαμε νωρίτερα, βεβαίως, για την περίπτωσή σας. Είχαμε την υπόθεση της... Εγώ, κύριε Βουσκίδη, μια μικρή παρένθεση, να πω ότι δεν κυκλοφορώ συνέχεια με τους αστυνομικούς. Προφανέστατα. Μπορεί να είναι και λάθος μου αυτό. Ορθώς κάνετε και το διευκρινίζετε, αλλά είναι προφανές. Γιατί κάποιος αφήλεγε το αυτοκίνητο, αν είχατε συνοδεία μαζί σας. Ναι, μπορεί να είναι λάθος μου. Σε κάθε περίπτωση, και από σεβασμό στον χρόνο που περνούν αυτοί οι άνθρωποι τα βράδια με τις οικογένειές τους και τον προσωπικό τους χρόνο, αλλά και διότι θέλω να ζω όσο γίνεται περισσότερο σαν κανονικός πολίτης, γιατί αλλιώς χάνει την επαφή σου με την πραγματικότητα. Προσπαθώ να κινούμε έτσι. Πάντως, να ξέρετε ότι προηγουμένως δεν σας ρώτησα μόνο για εσάς, γιατί μας ακούει τώρα και άλλος κόσμος που του έχουν σπάσει άλλες τόσες φορές το αυτοκίνητο, τους έχουν κλέψει, τους έχουν ληστέψει. 1002, γι' αυτό σας το ρώτησα, όχι μόνο για εσάς. Το καταλαβαίνετε. Καλά κάνετε, το καταλαβαίνω. Απλά την εικόνα μας τη σχηματίζουμε πάντα με βάση δεδομένα και στοιχεία. Και τα δεδομένα και τα στοιχεία που έχει βγάλει η ελληνική αστυνομία για κλοπές, ληστείες και κλοπές σε γιοταχή είναι αισθητά μειωμένα. Είναι 25% μειωμένα σε σχέση με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι η αθρηστική εικόνα. Προφανώς, εγώ συναισθάνομαι, μιας και μου έχουν σπάσει τα μάξι τρεις φορές με το 2022, συναισθάνομαι τον εκνευρισμό και την ορχή που έχει κάποιος που τους πάνε και αυτού το αμάξι. Προφανώς, είναι πάρα πολύ άσχημο. Μακάρι να μπορέσουμε να μειώσουμε και άλλο την εγκληματικότητα. Είχαμε το θλιβερό περιστατικό του θανάτου τελικά του 16χρονου παιδιού που έφυγε από τη ζωή με την σφαίρα του αστυνομικού. Εσείς αρχικά είχατε τοποθετηθεί και είχατε πει το πρώτο κιόλας διάστημα, έτσι, χωρίς να έχουμε και πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει, ότι θεωρείται πάρα πολύ δύσκολο ένας αστυνομικός που έχει εκπαιδευτεί έτσι με παγωμένο αίμα και ελαφριά την καρδία να τράβηξε πιστόλι εναντίον του οποιοδήποτε πολίτη. Πολλό δε μάλλον εκτός 16χρονου. Έχουμε ωστόσο το αντικειμενικό στοιχείο στα χέρια μας της εισήγησης του εισαγγελέα για την προφυλάκηση του αστυνομικού. Θα τα κρίνει το δικαστικό συμβούλιο όλα αυτά. Είστε και δικηγόρος, ξέρετε καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα ποιες είναι οι σκέψεις σας για την υπόθεση αυτή και με βάση τα όσα βλέπουμε με την οργή που έχει ξεχυλήσει από την πλευρά των Ρωμά και εκφράζεται και με υπερβολές και με ακρότητες δυστυχώς. Οι σκέψεις μου είναι ακριβώς οι ίδιες και ήταν οι ίδιες και πριν το περιστατικό και οι ίδιες επίσης και στο προηγούμενο περιστατικό που είχαμε στο Πέραμα, όπου επίσης ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στους 5, αν θυμάμαι καλά, αστυνομικούς οι οποίοι επλάκησαν στο περιστατικό και οι οποίοι αθώθηκαν. Αυτή είναι η διαδικασία. Όταν χάνεται μια ζωή είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Είναι ένα είναι ένα περιστατικό το οποίο, αν μη τι άλλο, χρειάζεται την πλήρη ενασχόληση της δικαιοσύνης. Και καλώς η δικαιοσύνη θα ερευνήσει, καλώς η δικαιοσύνη θα αποφασίσει για τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο νόμος λέει ότι ο αστυνομικός, όχι μόνο της ΔΙΑΣ, ο κάθε αστυνομικός στους κανόνες εμπλοκής του δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το όπλο του εκτός αν απειληθεί η ζωή του ή συναδέλφου του ή άλλου πολίτη. Άρα λοιπόν ένας αστυνομικός Δίας ο οποίος έχει εκπαιδευτεί και έχει επανεκπαιδευτεί, γιατί είχαμε και πέρσι επανεκπαίδευση σώματας Δίας συνολικά,
και υπηρετεί για πάνω από 8-10 χρόνια, αν γνωρίζω καλά, στο σώμα, ξέρει καλύτερα από εμάς ότι αν χρησιμοποιήσει το όπλο του εκτός πλαισίου νόμου, θα πει φυλακή. Έτσι, άρα ναι. Λοιπόν, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ένας αστυνομικός, χωρίς να έχει τους λόγους και τις αιτίες που προβλέπει ο νόμος περί κανόνων εμπλοκής, θα χρησιμοποιήσει το όπλο του. Δεν χρησιμοποιήσε το όπλο του επειδή δεν πλήρωσε 20 ευρώ ο 16χρονος στο βενζινάδο. Αλλά υπενθυμίζω ότι πριν 10 μέρες, ναι, από το περιστατικό, είχαμε μία άλλη οικογένεια που δεν πλήρωσε 20 ευρώ στο βενζινάδικο. Κλήθηκε εκεί η αστυνομία και ο αστυνομικός είπε: δεν πειράζει, δεν μου πάει καρδιά να του συλλάβω, θα πληρώσω εγώ τα 20 ευρώ. Ο 16χρονος όμως δεν έμεινε εκεί. Έφυγε με κλεμμένο αυτοκίνητο, με ηλικιώδη ταχύτητα περνώντας κόκκινα. Και τι σημαίνει αυτό, κύριε Κυρανάκη, ότι δικαιολογεί τον πυροβολισμό πάνω στη μηχανή από τον αστυνομικό? Σημαίνει, κυρία Γκαντώνα, ακούστε, έχετε κάνει ποτέ καταδίωξη? Ακούστε να δείτε. Εμένα η δουλειά μου δεν είναι αστυνομικό. Εσείς έχετε ακούσει ποια ήταν η πρόταση του εισαγγελέα? Έχετε κάνει ποτέ καταδίωξη? Σας λέω κάτι άλλο. Ακούσατε ποια είναι η πρόταση του εισαγγελέα? Και ξέρετε ότι έχουμε ένα παιδί νεκρό. Ούτε εσείς έχετε κάνει καταδίωξη, ούτε εγώ έχω κάνει καταδίωξη, ούτε αυτοί που μας ακούνε ενδεχομένως. Άρα λοιπόν, καθίστε μια φορά, μιλήστε με αστυνομικούς που έχουν κάνει καταδίωξη και να σας πούν τους κινδύνους που ελοχεύουν. Όταν ένα φαντάζομαι αυτά τα γνωρίζει η δικαιοσύνη και τα ελέγχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όταν ένα κλεμμένο αυτοκίνητο παραβιάζει με ηλικιότητα ταχύτητα τα κόκκινα, θυμίζω το θάνατο της ΕΜΑΣ Θεσσαλονίκη από αντίστοιχο περιστατικό αυτοκίνητου που έτρεχε με ηλικιότητα ταχύτητα και την παρέσυρα στον δρόμο. Έτσι. Και θυμίζω ότι όταν καταλήγει κάπου μια καταδίωξη και προσπαθεί ένα αυτοκίνητο να εμβολίζει τη μηχανή σου, αυτό δεν είναι μια φιλική πράξη, ούτε μια πράξη. Δεν θα έπρεπε τότε να αφαιθεί ελεύθερος ο αστυνομικός, λοιπόν, κατά τη γνώμη σας? Άρα, αφού λοιπόν, μας λέτε όλα. Σας ρωτάω, δεν καταδικάζω, κύριε Κυρανάκη, είστε έμπειρος σε αυτό. Σας ρωτώ, δεν θα έπρεπε λοιπόν με βάση όσα μας λέτε να έχει αφαιθεί ελεύθερος ο αστυνομικός? Αυτό το κρίνει ο εισαγγελέας. Η δικαιοσύνη έχει και διάφορα βαθμούς. Ο εισαγγελέας εισηγείται, το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει για την προφυλάκηση και μετά έχουμε άλλες 15 βαθμούς. Έτσι δεν είναι. Αλλά κύριε Κυρανάκη όμως. Εγώ βλέπω μια διάθεση από πάρα πολύ. Κάτι έχει δύο εισαγγελέας όμως. Έχει κάποια στοιχεία στα χέρια του. Δηλαδή δεν είναι τρελός προφανώς και προβαίνει σε αυτή την εισήγηση. Μα κύριε Πουσκίδη, δεν λέει κάτι αυτό που μου λέτε. Το ότι ασκείται μια δίωξη για ανθρωποκτονία, από τη στιγμή που υπάρχει ανθρωποκτονία, έχει πεθάνει ένα παιδί. Αν μη τι άλλο, πρέπει η δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως το θάνατό του. Και καλά κάνει. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός. Πέθανε ένα 16χρονο παιδί. Πολύ σοβαρό γεγονός είναι. Και από σεβασμό στο θρήνο και στο πένθος της οικογένειάς του, δεν θα μπούμε τώρα σε μια συζήτηση για το τι κάνει σωστά και τι κάνει λάθος η κοινότητα Ρωμά. Μπορούμε να το κάνουμε σε μια άλλη φάση, σε πιο ουδέτερο χρόνο. Αλλά να καταδικάζουμε συλλήβδην τον αστυνομικό επειδή χωρίς να γνωρίζουμε πραγματικά τι συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση, το θεωρώ λάθος. Δυσκολεύομαι, σας το ξαναλέω, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι κάποιος αστυνομικός θα κάνει χρήση του όπλου του, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος και επανεκπαιδευμένος, χωρίς γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου για τον ίδιο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι, επειδή έχει περάσει και η ώρα, σωστά, ότι κάναμε μια κουβέντα εφόλης της ύλης. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κυρανάκη. Σας ευχαριστούμε. Εμείς ρωτήσαμε, ο κύριος Κυρανάκης απάντησε. Καλή σας συνέχεια, κύριε Κυρανάκη. Καλό Σαββατοκύριακο. Και καλές γιορτές. Και καλή επιτυχία να πούμε στις εκλογές, γιατί να τα θυμίζουμε. Αυτά στο νότιο τομέα υποψήφιος ο κύριος Κυρανάκης.